στήριξη στον αγώνα των παιδιών, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Πώς ήταν η φετινή χρονιά, το διάβασμα και όλα αυτά που προηγήθηκε στο σπίτι, με τις δυσκολίες που είχαμε φέτος? Προετοιμασία πάρα πολύ. Το άγχος δεν μπορώ να πω. Εμένα προσωπικά ο γιος μου ήταν μέχρι και τώρα που ήρθαμε το πρωί σχετικά λίγο ανήσυχος. Όμως προετοιμασία, ναι, πολύ. Φετινή χρονιά είχε κόπο. Και λίγο διαφορετική από τις άλλες. Αρκετά με αυτό όλο που έγινε. Και τα παιδιά αποσυντονίστηκαν από το σχολείο, από τα φροντιστήρια, από όλα γενικότερα, απομονώθηκαν στο σπίτι. Αρχικά έγινε μία προσπάθεια διαδικτυακή και ευτυχώς μετά ξαναβρήκαμε πάλι τους ρυθμούς. Πόσο σημαντική θεωρείτε ότι είναι η στήριξη της οικογένειας σε αυτόν τον αγώνα που δίνουν τα παιδιά, αλλά και στο αποτέλεσμα που θα έχει αυτός ο αγώνας? Θεωρώ ότι είναι ίσως και το α και το ω. Είναι. Βέβαια είναι και ο χαρακτήρας που διαθέτει το κάθε παιδί, αλλά πιστεύω ότι όταν ζει σε πολύ ευνοϊκές συνθήκες, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, είναι δύσκολο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μου είπατε πριν ότι η μαθήτρια που περιμένετε έχει μια ιδιαιτερότητα, ναι, ηλικιακή. Για πέστε μας τον αγώνα που δίνει το παιδί σας. Όταν ήταν στην ηλικία των 18 είχε δώσει εξετάσεις κανονικά και είχε περάσει και τότε. Αλλά στην πορεία στεναχωριόταν που ήταν μακριά και δεν μπόρεσε να τελειώσει. Και μετά από 15 χρόνια της ξαναήρθε η επιφώτιση του Αγίου Πνεύματος και όλη τη χρονιά δούλεψε σκληρά. Έκανε μαθήματα, γιατί μετά από 15 χρόνια είναι λίγο δύσκολο να ξαναμπεί σε ρυθμούς και έτυχε να πέσουμε και στην περίπτωση αυτή του ιού. Αλλά με τη δύναμη του Θεού εκείνη διάβαζε, το ήθελε τόσο πολύ και έχει βάλει υψηλούς στόχους για να περάσει εδώ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο οικονομικό τμήμα που έχει, γιατί αυτό την ενδιαφέρει και αυτό την ενδιαφέρει και από πάντα. Και αυτή τη στιγμή ελπίζω να πάνε όλα καλά. Γιατί από ό,τι βλέπω ότι στηρίζετε όπως θα τη στηρίζατε και πριν από 15 χρόνια, φαντάζομαι. Μπορώ να σας πω ότι πριν 15 χρόνια δεν είχα έρθει καν απ' έξω και τώρα είμαι απ' έξω. Καλή επιτυχία να έχει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.